τρόπος για να φύγουν πέρα από την βάρκα. Βλέπουμε τη χαρακτηριστική εικόνα στα χέρια τους. Στα χέρια τους λοιπόν, δεν υπάρχει άλλος τρόπος να μετακινηθεί. Ένας ηλικιωμένος άντρας μεταφέρεται με την βοήθεια της βάρκας και ο ίδιος και τη συνδρομή της πυροσβεστικής. Είναι χαρακτηριστικές όλες αυτές οι εικόνες. Τις καταγράφουμε εδώ κατά τη διάρκεια του ρεπορτάζ. Ηλικιωμένοι άνθρωποι, παιδιά, άνθρωποι με κινητικά προβλήματα. Καταλαβαίνουμε την κρισιμότητα της κατάστασης. Έχει μπει το νερό στα σπίτια τους και καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι οι άνθρωποι που διαμένουν σε σπίτια και είναι κάποιας ηλικίας δυσκολεύονται να μετακινηθούν. Πόσο μάλλον όταν το νερό βρίσκεται στην πόρτα τους, όταν το νερό βρίσκεται στην αυλή τους. Συνεπώς περίμεναν αυτές τις ώρες κάποια βοήθεια. Μάλιστα. Τελικά βρέθηκαν οι πυροσβέστες, μετακινήθηκαν με την βάρκα για να μπορέσουν να διαφύγουν, να μετακινηθούν σε κάποιο ασφαλές σημείο.